στιγμή βρισκόμαστε σε υψόμετρο 850 μέτρων. Ο χειμώνας είναι μακρύς και δύσκολος, οπότε αναζητήσαμε από την πρώτη στιγμή τις θητείες μας εναλλακτικές πηγές και δυνατότητες θέρμανσης για να μειώσουμε το κόστος για τα νοικοκυριά. Η δυνατότητα που μας έδωσε η ΕΠΗΛ ΑΕ με το συμπιασμένο αέριο το οποίο θα έρχεται μεταφερόμενο μέχρι τη Δισκάτη έχει τεράστια οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά ωφέλη για την περιοχή. Υπολογίζουμε ότι για τη θέρμανση των σπιτιών αλλά και για την χρήση των άλλων οικιακών συσκευών θα έχουμε μια μείωση του κόστου τη τάξη του 50%. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα ανακουφίσει τα νοικοκυριά, όπως επίσης είναι και πολύ σημαντικό για να μειώσει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων της περιοχής. Είναι λοιπόν μια πολύ θετική εξέλιξη. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η ΕΝΤΙΛ μας συμπεριέλαβε πρώτος στο σχεδιασμό της. Είμαστε ο πρώτος Δήμος, η πρώτη πόλη της Ελλάδας που θα αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα και θα έχει ανεξάρτητο δίκτυο φυσικού αερίου, συμπιεσμένο φυσικού αερίου, το οποίο θα κατασκευαστεί από ιδιώτες εταιρείες. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί και πότε θα έρθει το φυσικό αέριο στα σπίτια και στις βιοτεχνίες? Οι εργασίες ξεκίνησαν ήδη. Το χρονοδιάγραμμα είναι ότι σε 4 μήνες περίπου οι πρώτοι καταναλωτές, οικιακοί καταναλωτές και επιχειρήσεις, θα μπορούν να χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο. Ποιο είναι το κόστος για μια οικογένεια, για ένα νοικοκυριό αυτή τη στιγμή στη Δεσκάτη, το κόστος θέρμανσης? Το κόστος θέρμανσης, αν χρησιμοποιεί πετρέλαιο, είναι αρκετά υψηλό. Γύρω στις 2.500 ευρώ κάθε οικογένεια εξοδεύει για να ζεστάνει το σπίτι. Και με το φυσικό αέριο έχετε προϋπολογίσει? Θα έχουμε μια μείωση στο κόστος της τάξης του 50%. Οι δεκατιώτες πώς αποδέχονται, πώς δέχτηκαν μάλλον αυτή την πρόταση? Με ενθουσιασμό, και είναι σήμερα εδώ να ακούσουν λεπτομέρειες από τους υπεύθυνους της εταιρείας και να κηρύξουμε πανηγυρικά την έναρξη των εργασιών. Και δήμαρχε, στους ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν αυτό το έργο και στον κύριο Καρυπίδη και στους προηγούμενους, έχουμε δύο λόγια να πούμε. Αυτή η επένδυση είναι από ιδιώτης επενδυτές, από την ΕΝΤΙΛ ΑΕ, τους οποίους ευχαριστούμε. Ναι, για το αέριο, για το αέριο. Το αέριο θα έρχεται συμπιεσμένο από τα Τρίκαλα στην περιοχή μας. Όσον αφορά τώρα την περιφέρεια, στηρίζει την προσπάθεια και η προηγούμενη περιφερειακή αρχή και η καινούργια περιφερειακή αρχή. Και πιστεύω ότι θα ανακοινώσει καινούργια περιφερειακή αρχή, αφού ήδη εμείς καταθέσαμε αίτημα προφορικό, να χρηματοδοτήσει μέσω του ΕΣΠΑ τις συνδέσεις με το δίκτυο φυσικού αερίου. Να αναλάβει δηλαδή να χρηματοδοτήσει τα έξοδα για τη σύνδεση στο δίκτυο φυσικού αερίου, όπως γίνεται στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Πόσο περίπου είναι το κόστος σύνδεσης και για πόσα νοικοκυριά μιλάμε στην πόλη σας? Στόχος είναι να συνδεθούν όσο το δυνατόν περισσότερα νοικοκυριά. Ήδη έχουν υποδηθεί περισσότερες από 200 αιτήσεις. Στο σύνολο? Στο σύνολο 1.300 από ό,τι υπολογίζεται από όλη την επένδυση στην πλήρη ανάπτυξή της. Και η σύνδεση πόσο θα κοστίσει, αν τελικά δεν χρηματοδοτηθεί? Η σύνδεση, σας ξαναλέω, στόχος είναι να χρηματοδοτηθεί μέσω ΕΣΠΑ από την περιφέρεια. Κοστίζει γύρω στα 700 ευρώ. Πάλι αυτό το ποσό δεν είναι απαγορευτικό και οι περισσότεροι προσανατολίζονται να επιλέξουν αυτή τη μορφή θέρμανσης, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, όταν ένα νοικοκυριό ξοδεύει 2,5 τόνους το χρόνο για τη θέρμανση του σπιτιού του, μέσα σε ένα χρόνο θα κάνει απόσβεση των εξόδων της σύνδεσης και με τη ξυλία, θα έχουμε την ξυλία και με τη ξυλία την οποία έχουμε άσκοπα ακόμα με ξύλα. Τα ξύλα, τα καθόξυλα είναι μια μορφή θέρμανσης για την περιοχή μας, ναι, που την επιλέγουν πολλοί κατοίκοι. Ναι. Στη Δεσκάτη, ναι, επειδή είναι οικισμός πάνω από 2.000 κατοίκους, δεν μπορούν να προμηθευτούν ξύλα για ατομικές ανάγκες φθηνά. Αγοράζουν πολύ ακριβά, πάνω από 110 ευρώ τον τόνο στοιχίζουν τα ξύλα για όσους τα χρησιμοποιούν για τη θέρμανση των σπιτιών τους. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι με το φυσικό αέριο θα έχουν μεγάλη έκπτωση. Ευχαριστούμε, κύριε.